Αναφέραμε στην αρχή της κουβέντας ότι η κατοίκον νοσηλεία είναι πιο οικονομική από ότι να πας σε ένα νοσοκομείο ιδιωτικό και κάνει εντύπωση και σε εμάς, αλλά και στον κόσμο προφανώς, γιατί συνήθως ξέρουμε ότι όταν ο γιατρός έρθει στο σπίτι, λέμε θα δώσουμε αυτό κάτι παραπάνω, επειδή ο ίδιος θα έρθει. Γιατί, πώς γίνεται? Κοιτάξτε, το νοσοκομείο είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει τα χειρουργεία, έχει τις εξειδικευμένες μονάδες, την νεφρολογική μονάδα, τη μονάδα αιμοκάθαρσης, την εξωσωματική κυκλοφορία. Λοιπόν, όλα αυτά τα κόστη επιβαρύνουν το κόστος του κάθε κρεβατιού που υπάρχει. Αν λοιπόν βρίσκεται κανείς σε ένα κρεβάτι νοσηλείας, δεν χρησιμοποιήσει τίποτα από όλα αυτά και έχει έναν ωρό και παίρνει τα φάρμακά του ενδοφλεβίως, μέσα στο κόστος του κρεβατιού επιμερίζεται ένα μέρος του κόστος όλων αυτών των εξειδικευμένων μονάδων. Στην νοσηλεία στο σπίτι δεν έχουμε αυτό το κόστος της υποδομής. Βέβαια υπάρχει ένα αυξημένο κόστος του προσωπικού το οποίο μετακινείται, άρα η παραγωγικότητα πέφτει. Ένας νοσηλευτής στο νοσοκομείο σε ένα ωράριο 7-3 μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερους ασθενείς από ότι σε ένα ωράριο 7-3 στην κατοίκον νοσηλεία. Ναι, μεν εκεί έχουμε ένα αυξημένο κόστος της υπηρεσίας, ο γιατρός ομοίως, οι μετακινήσεις, όλο αυτό το οποίο απαρτίζει αυτό το κόστος, δεν έχουμε όμως το κόστος της υποδομής ενός νοσοκομείου. Mm-hmm. Και έτσι αυτό οδηγεί στο ότι το πραγματικό κόστος της κατοίκον νοσηλείας είναι πολύ χαμηλότερο. Για να κάνουμε μια σύγκριση, αν πρόκειται κανείς να πληρώσει εξιδίων την ίδια νοσηλεία σε μια εφάμιλη ιδιωτική κλινική, ακόμη και σε μη μονόκλινο, που με το μονόκλινο πρέπει να συγκρίνουμε, αλλά ακόμη και σε μη μονόκλινο, το κόστος της κατοίκον νοσηλείας θα ήταν λιγότερο από το 1 τρίτο.